Λοιπόν, όλα έτοιμα. Τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς. Μου Σακαλάκα, Ρεμάλ. Το πρωτάθλημα για την Development 2. Ο Κόπουλος αστόχησε στην πρώτη επίθεση του παιχνιδιού. Μουρμουλάς. Γιάννης θα πάρει την προσπάθεια. Κόπουλος. Μαϊωάννου. Αγαδάκος. Σαραντόπουλος θα κλέψει. Πολύ ωραία πάσα στον Αρκουλή. Εκείνος δεν θα τελειώσει. Κάσαμε ευκαιρία τώρα εδώ οι φιλοξενούμενοι. Κόπουλος έχει απέναντί του τον Μπούρμπουλα. Η μπάλα θα περάσει χαμηλά. Το πρώτο καλάθι θα έρθει. Όχι. Κοπέα ψηλά. Η μπάλα και πάλι στα χέρια των παικτών της Ρεμάλ. Για δύο. Μπάλα να πηδάει δύο φορές. Αγαδάκος. Το πρώτο καλάθι της βραδιάς. Είναι λιγόνος. 2-0. Μπούρμπουλας. Ωραίας. Παίρνει το παιχνίδι στα ίσια. Αποστόλου. Κόπουλος. Αγαδάκος, Παπαϊωάννου. Και το νούμερο 41. Ο Μικάκης, 5. Παϊωάννου με το γνωστό του τρόπο οδηγείται στο αντίπαλο καλάθι. 2-4. Κουμπουλάς. Κυρίνης, πάρα πολύ ωραία, θα εκμεταλλευτεί ο πρώτος κορμί του. Δηλαδή να γνωρίζει και πολύ καλά τα βασικά του αθλήματος. Με ποιο τρόπο ξεμαρκαρίστηκε. Κοτέας για τρεις. Μικάκης μαζεύει. Κόπουλος είναι αυτός ο οποίος θα κατεβάσει για ακόμη μια φορά την μπάλα να τους προοργανώνει την πλειονότητα των επιθέσεων της Ρεμάλ. Τα είναι σε παρκέ όλες. Το καλάθι από τον Αγαδάκο. Η Ρεμάλ χτυπάει εκεί που υπερτερεί των περισσότερων σε αυτόν τον όμιλο. Στο ζωγραφιστό Γιάννης απαντάει σε τη γράμμη των 6.75. Λιγόπουλος για δύο μέσα, απαντάει στο σύγκριον πόντων του Μπούρμπουλα. Εμείς, ο Θεάς πολύ ωραία στον Αργουλή. Πάσο όμορφη φάση βγάλαν τα παιδιά εδώ. Πάρα πολύ όμορφη φάση. Πάρα πολύ όμορφη φάση. Πάμε
Μητάγης, Λουκόπουλος, Πατσέ. Παράπονα από τον πάγκο της Ρεμάλ. Παράπονα ακούγονται. Τόπουλος για δύο. Τόπουλος ελέγχει. Μακουλής. Πάει ο Άννου, θα κλέψει. Πάρα πολύ όμορφα. Θα πάει προς το καλάθι, θα τελειώσει εξίσου όμορφα την προσπάθειά του. 9-10. Τουβουλάς μέσα. Τουβόπουλος. Αγαδάκος. Σουδιά τρεις μέσα από τον κύριο με το νούμερο 41 που ακούει το όνομα Νικάκης. 12-13, πολύ όμορφο πρώτο μισό, πρώτο δεκαλέπτου. Μακουλής, Νικάκης βάζει τα χέρια του. Μακουλής κρατάει, Κοτέας από τη γωνία για τρεις. Μέσα, όχι. Αγαδάκος κυριαρχεί. Εντάξει, είπαμε. Ο Χρυσοδούλου, ο Φάνης. Μικάκης. Αγαδάκος. Μπούρπουλα θα κλέψει. Νέο τρίποντο. Αυτή τη φορά θα μπει. Είναι το δεύτερο δικό του. Ξεκινάει πολύ καλά την αναμέτρηση. 15-13. Πάμε σε time out. Άλλαξε προσχέδιση το φάουλ, συγκρίσκεται τώρα εδώ με τον Κουμπουλά. Αγαδάκος. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Πλώς ζώνη ήταν αυτό το αποστολού, φοβερό. Κέρδισε το φάουλ, φοβερό πλωσόνε. Φοβερό πλωσόνε. Χριστόφορε, φοβερό πλωσόν. Ναι. Έστω από στην πρώτη. Μπράβο.
Παπαδόπουλος. Μαργουλής. Και απέναντι τον Παπαϊόν θα πάρει το τρίποντο. Μπάλα. Θα βρει σίδερο. Το υποθέσει πληθυσμού. Πολύ ωραία πάσα. Παπαϊόν θα τελειώσει. Δημιουργία από το σιδέρι, στον οποίο ανήκει ένα μεγάλο μέρος του καλαθιού. 15-17. Τα πρώτα μηνύματα που λαμβάνουμε. Το ξεκίνημα είναι άκρος ενθαρρυντικά για αυτό το οποίο θα ακολουθήσει. Θα στη μεγάλη ώρα θα μολύξει, θα περάσει τον Μπαργέ. Λιγόπουλος. Κοντέας. Κυριμής. Βουλάς. Πετύχει το σου τριών πόντων. 18-17 είναι το τρίτο του στο παιχνίδι. Συνήθως παίρνει μπρος στο τρίτο τέταρτο δεκάλεπτο Γιάννης. Φέτος αυτή ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Να δούμε πού θα σταματήσει το Δοντέρ. Παπαϊωάννου Σιδέρης. Θα προσποιηθεί στο Μαρκουλή. Η άμυνα του τελευταίου είναι εκπληκτική. Τέταρτο τρίποντο με ενημερώνει ήταν. Φοβερή ενέργεια. Το τελείωμα όχι ανάλογο. Λίγο έλειψε. Δεν του κάνει το χαντήρι μπαλά. 18-17 παραμένει. Αγαδάκος. Κυρίλης. Θα πατήσει ο Λυκόπουλος πολύ καλά. Δεν θα τελειώσει τη φάση. Πίσω κοντά το ένα. Το πέμπτο στο παιχνίδι. Απίστευτος Μπούρμπουλας πρώτου δεκαλέπτου. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Τι κάνει ο Γιάννης? Σελενιασμένος. Σιδέρης. Θα μολύξει πρέπει να την βγάλει την μπάλα έξω, να το κάνει Παπαϊωάννου. Θα πάρει το φάουλ, αντί θα μετρήσει! 20-19, εκπληκτικό πρώτο δεκάλεπτο και από τους δύο. Φοβερό παιχνίδι με ευθυνής. Σαράντα δευτερόλεπτα. Μπούρμπουλας. Κυριμής θα προσποιηθεί στον Καμολίκη. Νομίζω ότι ο Μαρκουλής έπρεπε να την πάρει την προσπάθεια. Εκεί θα το κάνει ο Μπούρμπουλας σε δεύτερο χρόνο και θα δικαιωθεί. 23-20. Εντάξει, με τέτοιο Μπούρμπουλα. Το συν 3. Βρίσκει απάντηση. Λοιπόν, Μαρκουλής. Λοιπόν, 23-20, οι 19 από τους 23 πόντους έχουν έρθει από τον κύριο με το νούμερο 1. Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο δεκάλεπτο από τότε που αγωνίστηκε στη διοργάνωση, θα μας τα πει μετά αυτά. Είναι φοβερός πάντως. Να δούμε πού θα σταματήσει. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, Κοντέας. Κάτσι Θεοδόρο αστοχή. Μπάλα στα χέρια του Πολύδωρου. Παπαϊωάννου. Μαρκουλής.
και ρήμις. Πάπα Ιωάννου, θα μολύκεις, δεξί διάδρομο, θα κερδίσεις το φάουλ. Μολύγκης. Μπουρμπουλάς. Ο Παϊάν θα τρέξει στο γήπεδο. Θα πάει μέχρι μέσα, θα φτάσει μέχρι μέσα. 23-26. Η Ρεμάλ ξεκινάει με ένα 6-0 το δεκάλεπτο και περνάει μπροστά με 3. Μπουρμπουλάς. Είναι δεδομένο ότι θα τον πιέσουν. Εκεί πάει ο Παπαϊωάννου πάνω του. Έχουν φάει 19 πόντους από τον ίδιο στο πρώτο δεκάλεπτο. Είναι το λογικό το πρώτο μέλημα να είναι να τον αναχαιτήσουν. Νέο φάουλ κερδισμένο τον Καμολίκη. Και νέες ελεύθερες βολές από τον Αντώνη, τον οποίο γιορτάζαμε φυσικά χρόνια πολλά. Αντώνη μου, να μας χαίρονται. Πάμε σε time out. 1:57 από τη στιγμή που ξεκίνησε το δεκάλεπτο. Η εξέλιξη του παιχνιδιού αναγκάζει τον coach της Boom να πάει σε time out. Οπότε πάμε σε μια μικρή διακοπή και τα λέμε σε λίγο. Καμολίξα στο εκεί στην πρώτη. Εκτελικό rebound, Νικόπουλος. Για τρεις. Ο Λούα στο χ. Μπουρμπουλάς. Γιάννης θα πάρει το τρίποντο. Το έκτο. 26-26. Πού θα σταματήσει απόψε? Έχει φτάσει τους 22 πόντους. Παπα Ιωάννου. Βάλα στο σίδερο. Μπουρμπουλάς. Πετύχει τους 22 από τους 26 πόντους της Boom. Με 6 τρίποντα. Πολύ δωρός. Πέρασε ο Κυρίμη. Καμολίκης είναι μόνος. Θα πάρει το σου. Θα στοχίσει. Ναι. Στον Θεοδόρου. Στον Γιάννη. Έχει τον Λουκόπουλο μπροστά του. Κυρίμης για 3. Αυτοχώς. 26 όλα παραμένει. Παπα Ιωάννου. Μπουρμπουλάς.
Μαργουλής, Καζιδεοδόρου. Κοτέας, θα πρέπει κάποιος να τον ακολουθήσει απόδοση. Αν θέλουν να κερδίσουν τη Ρεμάλα απόψε. Λοιπόν, ο άλλο πάει ο Άνος στον Μπουρμπουλά. Έχει τα 8 εκεί. Μπουρμπουλάς. Τώρα θα πάει ο Λουκόπουλος πάνω του. Μαργουλής. Θα πάρει δεξιδιάδρομο. 28-26. Είναι αυτό που λέγαμε πριν λίγο. Ότι θα πρέπει να τον ακολουθήσει τουλάχιστον άλλος ένα σε απόδοση. Δεν κερδίζει τη Ρεμάλ με έναν παίχτη μόνο. Νικάγκης. Σιδέρης. Θα πάρει το φάουλ. Χαμηλά. Δεν υπάρχουν βολές. 28-26, 5-44. Δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στην αρένα του 7. Παρακολουθούμε ένα εξαιρετικό παιχνίδι σε ποιότητα και από τις δύο ομάδες. Κοβουλός θα πάρει την εσωτερική. Θα πατήσει καλά, θα κοπεί στα ίσα τον Κοτέα. Μαργουλής, σε αυτό που ξέρει να κάνει πιο καλά τον καθένα στο γήπεδο, να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο. Θα τελειώσει τη φάση, 30-26. Η Μπουμ βγάζει αντίδραση και επιστρέφει μετά το time out. Και βρίσκεται σε θέση οδηγού και πάλι στο συν 3. Νέο κόψιμο από τον Κοτέα, το δεύτερο συνεχόμενο. Θα πρέπει να δώσει την μπάλα τώρα. Τι κάνει εκεί. Σαραντόπουλος, 43. Η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Χατζηθεοδόρου, μάχεται. Και πάλι Σαραντόπουλος. Κοτέας θα αποφύγει τον Πολύδωρο, θα του πάρει το φάουλ. Το πέμπτο μαθητό. Είναι βολές, δεν είναι το πέμπτο μαθητό. Είναι το πέμπτο μαθητό. Άσοδο στην πρώτη. Σιδέρης. Μαρκολής θα πάρει την μπάλα. Τρέξει στο γήπεδο Χατζηθεοδόρου. Θα γυρίσει. Η μπάλα θα βγει. Δεν υπάρχει φάση, έχουν προηγηθεί τα βήματα. Το 31-26 θα παραμείνει. Λοιπόν, η Μπουμ ίσως από όσο την έχω παρακολουθήσει εγώ πραγματοποιεί το καλύτερο πρώτο ημίχρονο της φετινής σεζόν μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Λουκόπουλος στα στοχή και στις δύο πλευρές του γηπέδου και πάντα τηρημένου των αναλογιών και του αντιπάλου που έχει απέναντι της. Σαραντόπουλος, νέο τρίποντο. Μπάλα στο σίδερο, στη βάση της Στεφάνης. Σιδέρης. Και τον Μαρκουλή απέναντι του θα πάρει το screen. Η μπάλα χαμηλά. Πολύδωρος θα στοχίσει σε πρώτο χρόνο. Επιθετικό rebound! Καλάθι και foul! Καλάθι το οποίο δίνει το ένασμα για πανηγυρισμού στον πάγκο της Ρεμάλ. 31-28. Οι φιλοξενούμενοι ρίχνουν τη διαφορά στους τρεις. Έχουμε αλλαγή. Παπαϊωάννου στο παρκέ. Κόπουλος στον πάγκο. Έστωχος. 31-29. Επαναλαμβάνω, ο Γιάννης πέτυχε 19 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο με 5 τρίποντα. Ένα μαγικό πρώτο δεκάλεπτο.
αστοχή. Το ποσοστό του πάει 6 στα 9. Θα πάει ο Άνου. Πολύδωρος για 3. Ο ψηλός τι κάνει. 31-32 βάζει μπροστά τη Ρεμάλ. Ένα σπουδαίο καλάθι έξω από τη γραμμή των 6.75. Τα κάνει όλα και συμφέρει ο ψηλός. Για όλες τις δουλειές. Είναι ευλογία για κάθε ομάδα ο ψηλός της να έχει και το σουτ, ειδικά έξω από τη γραμμή των 6.75. Είναι ένα έξτρα όπλο στην παρέτρα της κάθε ομάδας. Θα πάει ο Άνου. Τον πιέζει ο Μαρκουλής. Σιδέρης. Θα πάρει ένα εσωτερική. Αποστόλου. Ο Θέας. Σιδέρης θα κόψει. Προσποιείται, θα πάρει το τρίποντο! 31-35! Βρίσκουν λύσεις έξω από τη γραμμή των 6.75 και περνάνε μπροστά με 4. Μπουρμπουλάς. Καθαρή άμυνα Λεμιρεύ. Νομίζω ότι ο Γιάννης δεν πρέπει να παρασυρθεί από Παπα Ιωάννου. Πάει μέχρι μέσα, 31-37. 23-20 του πρώτου δεκαλέπτου. Έχει γίνει 31-37. Έχουν δεχτεί 23 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και έχουν δεχτεί σε 8,5 λεπτά 8. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο από πού προέρχεται αυτό το προβάδισμα. Σιδέρης. Αποστόλου. Ωραία συνεργασία. Θα πετύχει το καλάθι. Ψηλός της Ρεμάλ πραγματοποιεί εξαιρετικό δεύτερο δεκάλεπτο. Με 7 πόντους και ένα τρίποντο του Σιδέρη. 10 στον αριθμό. Το μείον 2 έγινε συν 8. Σιδέρης θα κλέψει. Θα αποφύγει τον Μπούλβουλα. Το κυνηγάει ο Χατζηδεοδόρου. Θα πάει στην επαφή. 31-41. Φοβερό σερί από τη Ρεμάλ. 12-0, 12 να πάρει την πόντη. Μπούρμπουλας για 3, airball. Νομίζω ότι ο Γιάννης δεν πρέπει να παρασυρθεί από όλο αυτό που έχει συμβεί στο παρκέ. Είπαμε, δεν γίνεται μόνο με ένα παίκτη να κερδίσει τη Ρεμάλ. Παπα Ιωάννου. Λοιπόν, τέλος ημιχρόνου. 31-41, επιστρέφουμε σε λίγο. Πολύ δωρός. Κινάει με καλάθι η Ρεμάλ το τρίτο δεκάλεπτο. 31-43. Χατζηθεοδόρου, Μαρκουλής. Θα πάρει το τρίποντο. Μπάλα στο σίδερο. Κάκης μαζεύει. Παπα Ιωάννου. Το rebound, 3 δευτερόλεπτα. Ο
Μπολούλας. Γυρίνης. Ανελά στον Μαρκουλή, θα ακολουθήσει από Παϊωάννου. Στον Μαρκουλή έχει πάει από Παϊωάννου, ο Νικάκης στον Μπουλμπουλά. Μπάλα από τα χέρια του Νικάκη και του Πολύδωρου, ένας από τους δύο, δεν έχει σημασία. Ποιος, με την μπάλα έτσι κι αλλιώς πάει στην Μπου. Μπουλμπουλάς. Μαρκουλής. Σαραντό. Δεν του κάνει το χάτερη μπάλα. Σιδέρης. Αυτό είναι λίγο. Καλό, μπράβο. Τεπικό rebound. Μαρκουλής. Σιδέρης. Κάκης. Παπαϊωάννου, πολύ ωραία στον Πολύδωρο, δεν θα τελειώσει εκείνο στη φάση. Μπουλμπουλάς, θα πάρει το φάουλ. Σαραντόπουλος είναι επαναφορά, Γερίμης. Μπουλμπουλάς. Με τον Νικάκη απέναντί του θα πάρει το τρίποντο. Αστοχή. Ελέγχουν το rebound. Μπάλα χαμηλά στον Αγαδάκο. Θα στοχίσει. Θα το πλήρω, θα πάρει την μπάλα. Μπουρμπουλάς. Γιάννης ευσοφή. 33-43. Τέσσερις πόντους. 24 από τους 33. Θα πάει ο Άνου. Θα πάρει το φάουλ. Άρα την πήρα. Νικάκης. Πολύ ωραίος. Αποστόλη, συγγνώμη. Ο Παϊωάννου δεν θα καταφέρει κάτι. Για να δούμε και ευκαιρία η Μπουμ να μειώσει. Ο Γιάννης για τρεις. Μέσα! Το έβδομο! 36-43. Και η πόντη του στους 27, παρακαλώ. 27 από τους 36. Μάλιστα. Ο Παϊωάννου. Θα πάει μέχρι μέσα. Γιάννης για το 8ο. Πω, ένα βράδυ για τον Μπουρμπουλά. 39-43 και η Μπουμ επιστρέφει διαφορά στους 4. Στους 30 πόντους. Κάνει ο άνθρωπος άποψε. Δεν το βλέπει Βαρέλη απλά, το βλέπει... Πετραδάκια στο ωκεανό ρίχνει ο Μπουρμπουλάς, έχει βρει ρυθμό. Είναι έτσι κι αλλιώς εξαιρετικό σου φέρνει, κάτι θα απαντήσει όχι. Το rebound σε ποιον, Χατζηθεοδόρου, Σαραντόπουλος, Μπουρμπουλάς. Νέο τρίποντο! Όχι! Νομίζω ότι έπρεπε να δώσει στον Μαρκουλή, ο οποίος θα πάρει το επιθετικό rebound. Πού πάει τώρα. Πήρε το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για δύο πάνω στην προσπάθεια.
Νομίζω ότι ο Γιάννης παρασύρθηκε τώρα και έπρεπε να του τη δώσει την μπάλα που έκοβε από τα αριστερά. Εντάξει, λογικό. Λογικό. Πάμε σε ένα time out να γνωρίσουν άπαντες. 58-39-43 το σκορ. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Αργολής κάνει την πρώτη. Μπαίνουμε στα τελευταία 5 λεπτά, 3 δεκαλέπτο. Λυκόπουλος για 2. Αστοχή. Το ριμπάδο από ποιον? Σαραντόπουλος. Πούρβουλας. Σαραντόπουλος. Αστοχή. Κατσιδεοδόρου το επιθετικό rebound. Επιμένει, όχι. Σιδέρης. Αποστόλου. Αγαδάκος. Μπουρμπουλάς. Το Τέας. Το πεταχτάρι. Όχι, δεν του το κάνει. Νομίζω καλή ήταν η επιλογή και καλή και η προσπάθεια. Τώρα η μπάλα δεν του κάνει το χατήρι τώρα. Και μπήκε και βγήκε. Έχει κολλήσει το 39-43. Η μπάλα δεν μπαίνει στο καλάθι. Κατέρο Φενικόπουλος για 2. Θα πάρει το επιθετικό. Επιμένει. Θα πάει προς το καλάθι. Δεξί βράει. Νομίζω ήταν η άμυνα. Μπούρμπουλα τώρα λίγο σοφ εδώ. Θα το δει ο Γιάννης και στο βίντεο και θα συμφωνήσει. Μπούρμπουλας για 3. Αστοχή, Νικάκης. Κρατάει. Σιδέρης. Αγαδάκος. Θα στοχίσει. Ο Μπούρμπουλας βοηθάει και στον τομέα των rebound. Θα πρέπει να ερεμήσει λίγο το παιχνίδι για να γυρίσει μπάλα. Να περάσει από όλους. Κατσιδεοδόρου. Θα πρέπει να βρουν λύση και από το ζωγραφιστό. Εκεί του περέχει κυριαρχεί ο Αγαδάκος. Η άμυνα βγήκε. Γιατί προς το παρόν η αναμέτρηση είναι ρεμάλ εναντίον Μπούρμπουλα. Και δεν βγαίνει έτσι. Σιδέρης. Θα πάρει το rebound. Αποστόλου. Πάλι στο Σιδέρη. Θα πάρει την εσωτερική. Ψάχνει συμπαίκτη του. Θα τον βρει στο πρόσωπο του Νικάκη. Κακές αποστάσεις. Αποστόλου για 3. Κακό. Κακό δεν ήταν. Άστοχο για την ακρίβεια. Να το διορθώσω. Μπούρμπουλας. Καραντόπουλος. Βάλε τα χέρια του. Και του έκλεψε την μπάλα. Σιδέρης, αστοχή. Η Μπουμ χρειάζεται σκορ τώρα. Ένα και 38. Είναι η ώρα του Χριστόφορου να περάσει το παρκέ. Ο Μπούρμπουλας έχει κερδίσει το φάουλ και πάει στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Για να πετύχει τους. Έχει 30 τώρα. Άστορα την πρώτη. Yeah.
Παπα Ιωάννου. Θα πάει μέχρι μέσα. Πούλβουλας. Μαρκουλής για τρεις. Όχι, δεν θα πει στοχό. Παϊωάννου. Να μπει στο τελευταίο λεπτό, Λουκόπουλος, Παπαϊωάννου. Θα πατήσει καλά. Μπροστά στο Χατζη Θεοδόρου, Καμολίτσο ο νικητής. Λουκόπουλος. Στη γωνία Παπαϊωάννου, για να δούμε τον Χριστόφορο. Το πάγκο ήρθε. Πώς μπήκε ζεστός. Δεν έχει σημασία το αν είσαι τόσο μεγάλος παίκτης, η αλήθεια είναι. 40-50. Προβάδισμα 10 πόντων. Αρκουλής θα πάει προς τα μέσα. 42-50 στους 8 πόντους η διαφορά. 8 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, τέλος του 10 λεπτού. 42-50. Πάμε σε μια μικρή διακοπή. Λοιπόν, τελευταίο 10 λεπτό. Ανάμεσα στις δύο ομάδες. Μπούρμπουλας, Κοτέας. Θα πατήσει καλά για δύο. Παπα Ιωάννου. Το δεύτερο τρίποντο στο παιχνίδι. 42-53. Σαραντόπουλος. Μαρκουλής. Θα πετύχει το καλάθι, μπράβο του. 44-53. Ρίχνουν τη διαφορά κάτω από τους 10, σε 9. Παϊωάννου. Πολυδωρός. Καλά που το φάουλ, όχι. Άσυρο συγκρότη. Τέσσερα, πενήντα, τέσσερα. Κοντέας. Μπούρμπουλας. Αγκουλής. Αστοχός. Παραβάση. Μεταφορά της μπάλας για την ακρίβεια. Θα πάει μέχρι μέσα, θα τελειώσει τη φάση, 44-56. Έλα στο Γιάννη, έλα στο Γιάννη.
Στην μπάλα, όχασε! Ο Αλέξανδρος νομίζω ότι θα το βλέπει στο βίντεο και δεν θα κάνει τίποτα, απλά θα χαμογελάει. Λοιπόν, το καλάθι θα έρθει, 46-56. Πως τρέχει το γήπεδο, κρίμα που δεν τελείωσε αυτή τη φάση. Ας τα Αλέξανδρε μου αυτά τώρα τα χτυπήματα σε άπλωση δεξιά. Δεν χρειάζεται. Βρίσε καλύτερα. Δεν χρειάζεται τώρα από το πουθενά. Θα το πάω και μετά. Πολύ προσαγυρίσει, θα πετύχει ακόμα ένα καλάθι. Μεγάλη εμφάνιση από το ψηλό απόψε. Νικόπουλος θα πέρασε εκτός, σε φέρει τη θέση του. Σαραντόπουλος είναι επαναφορά. Μπουλμπουλάς. Μπάλα στο σίδερο. Αργουλής. Μπουρμπουλας και πάλι. Θα πάρει το σκριν. Τον κλείσανε. Συγκεκριμένο από Παπαϊωάννου. Μαρκουλής. Στα 4 δευτερόλεπτα θα πάρει το φάουλ. Και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Ναι. Έτσι ακριβώς. Δικάμε στα τελευταία 5 λεπτά, 4:53. Είναι το ένατο τρίποντο του Γιάννη απόψε στο παιχνίδι. Έχει 33 πόντους. Παπαϊωάννου. Φυσιορίς θέλει να απαντήσει. Κατσιδιοδόρου. Και πάλι στο Μπουρμπουλα. Για να δούμε αν έχουν ακόμα ζωή. Μπουρμπουλας. Απέναντι το Σιδέρι, θα του πάρει το φάουλ, είναι το τέταρτο μαθητικό. Από το επόμενο θα έχουμε πολλές. Για λογαριασμό της Μπουμπάντα, διότι η ίδια έχει μόλις ένα. Θα πάμε σε ένα time out με το παιχνίδι στο 53-58, τα πάντα ανοιχτά.
Για πάμε. Μπουρμπουλάς. Να διορθώσει, έχει 10 τρίποντα, όχι 9. Θα πάει προς το καλάθι, αστοχή. Μαζεύει ο Σιδέρης. Η μπάλα στο Ονικάκη και πάλι στον Αγαδάκο. Παπαϊωάννου μαζεύει, δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος. Τα 5 δευτερόλεπτα το σουτ. Κατζηδιοδόρου Αλέκη. Κυρίμης. Για ποιο λόγο να γιαστούν? Δεν μπορώ να καταλάβω. Κατζηδιοδόρου. Την μπάλα θα πρέπει να βγει έξω για 2. Βιάζονται οι μπουμ χωρίς λόγο. Διαφορά είναι στους 5 και 3 λεπτά. 3 και 9 για την ακρίβεια. Έχουν παρασυρθεί και αυτοί. Εντάξει, εγώ τα λέω καλά από εδώ. Χωρίς λιγμούς. Σε πλήρη ηρεμία. Λέμε τώρα. Αλλά σίγουρα όχι σαν τα παιδιά, δεν παίζω. Νικάκης, πολύ όμορφη προσπάθεια. 53-60. Μπουρμπουλάς. Προσοχή. Του λένε να το πάει από τον πάγκο. Αγαδάκος μαζεύει, θα τελειώσει. 53-62. Διαφορά στους 9 πόντους. 2 και 14 για το τέλος του παιχνιδιού. Κοτέας. Αποστόλου. Αλλά στο σίδερο. Μπουρμπουλάς μαζεύει. Ένα μισή λεπτό. Βλέπετε ο Νικάκης. Γιάννης θα κρατήσει. Τον περίμενε ο Σιδέρης. Εξεγέρνει και κούραση λογικό. Αυτό όμως δεν μειώνει την τεράστια εμφάνισή του απόψε, η οποία μπορεί να μην στάθει και ικανή να δώσει και τη νίκη στην Μπουμ. Παϊωάννου, 93-64.
Σαραντόπουλος. Δεν έπρεπε να διστάσει, πρέπει να το πάρει τώρα το τρίποντο εκεί. Θα πάει μέχρι μέσα, κέρδισε το φάουλ, θα έχει δικαίωμα για 2. 44 και 7. Αποστόλου. Παπαϊωάννου. Κάκης, θα πάρει το φάουλ. Για αυτά τα τελευταία 10 δευτερόλεπτα η Μπουμ την έκανε την προσπάθειά της. 53-64 θα είναι και το τελικό σκορ. Ευχαριστούμε απαντές. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.